Πώς βλέπει ένα παιδί τον πόλεμο και πώς τον αποτυπώνει σε ένα χαρτί με κόκκινο και μαύρο χρώμα, με φιγούρες κυθροπές, φωτιές και άρματα, και τότε και τώρα. Η συγκλονιστική εικαστική έκθεση «Μαμά, δεν θέλω πόλεμο», την οποία διοργανώνουν από κοινού οι πρεσβείες της Πολωνίας και της Ουκρανίας στην Κύπρο, άνοιξε τις πύλες της χθες το βράδυ, παρουσιάζοντας στο κοινό ζωγραφιές παιδιών από την Ουκρανία του σήμερα και παιδιών από την Πολωνία του μακρινού 1939-1945, της γερμανικής κατοχής και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ομοιότητες σοκαριστικές. The aim of the exhibition is to show that war always looks the same through the eyes of a child. Irrespective of place and time, it is a huge evil. And the child is always the victim of it. Children, they are not immune to the war. Those pictures, those drawings would speak for themselves. Στα εγκαίνια της έκθεσης παρέστησαν μεταξύ άλλων η Πρόεδρος της Βουλής, ο Υπουργός Παιδείας, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς και ξένοι πρέσβεις. Cyprus can understand better. Cyprus is still under an ongoing occupation and it suffered from an invasion in 1974, so we know what that means. Η έκθεση φιλοξενείται στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Ερευνών στην Οδό Ερμού, στην εντός των τυχών Λευκωσία.